πρώτη και το πέμπτο κεφάλαιο. Είμαστε σελίδα 1077. Σελίς λοιπόν 1077, η επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, η καθολική πρώτη και το πέμπτο το έψιλον κεφάλαιο. Έψιλον κεφάλαιο, σελίς 1077. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλην αποκαλυφθεί. Ποιμάνατε το μεταξύ σας πίμνιον του Θεού επισκοπούντες μη αναγκαστικός αλλά εκουσίως. Μη δε σχρο κερδός αλλά προθήμος. Μη δε ως κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράτινον στέφανον της δόξης. Ομοίως οι νεότεροι, υποτάχθητε στους πρεσβυτέρους πάντες δε υποτασσόμενης αλλήλους, ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη, διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους περηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Ταπεινώθετε λοιπόν υπό την κρατεάν χείραν του Θεού, δια να συσψώσει εν καιρό. Και πάσαν την ημέρη μνημών ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπεί. Εις τον οποίον αντιστάθητε μένονται στερεοί στην πίστην εξεύρονται στο τα 7 παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν το κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος ως σε κάλεσεν ημάς εις αιών, εις την αιώνιον αυτού δόξαν δια του Ιησού Χριστού αφού πάθητε ο λίγον αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει εις αυτόν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Σας έγραψα εμβραχυλογία δια του Σιλιανού, του πιστού αδελφού ως φρονό προτρέπων και επιμαρτυρών ότι αυτή είναι η αληθινή χάρις του Θεού εις την οποία στέκεστε. Σας ασπάζετε η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή εκκλησία και Μάρκος ο Υιός μου ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι αγάπης, ειρήνης πάντας ημάς τους εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Τελειώνοντας την ευλογημένη αυτή επιστολή του Απόστολος Πέτρος προς όλους τους αδελφούς της εποχής εκείνης και της εκκλησίας, της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, γραμμένη περίπου το 60 μετά Χριστό, όταν πια ο χριστιανισμός είχε κυριαρχήσει σε όλον τον γνωστό τότε κόσμο, τελειώνοντας με μεγάλη προσοχή απευθύνεται στους πρεσβυτέρους, αλλά και προς όλη την Εκκλησία. Και απευθύνεται, αδελφοί αγαπητοί, όχι σαν ηγεμόνας, σαν σπουδαίος μέσα στην Εκκλησία, αλλά σαν σύμβουλος. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του χριστιανού. Δεν βλέπει τους άλλους αφιψηλού. Και κανείς δεν είναι πιο ψηλά από τον άλλον. Ας μην αφήσουμε ποτέ την καρδιά μας να μας κοροϊδέψει ότι εγώ είμαι πιο ψηλά από αυτόν ή εγώ είμαι πιο χαμηλά από αυτόν. Σύμβουλοι είμαστε, αδελφοί. Και κάθε ένας κάνει τη δική του τη δουλειά. Και μια δουλειά πολύ σοβαρή. Γιατί και είναι τόσο πολύ σοβαρή, πιο σοβαρή δεν γίνεται, πιο σημαντική δεν γίνεται. Και είναι τόσο σοβαρή και τόσο σημαντική, γιατί αυτή τη δουλειά πρώτον ο Θεός την έχει δώσει και δεύτερον γιατί και ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να την κάνει παρά μέσα από σένα. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η δουλειά, η σωτηρία του ανθρώπου δεν μπορούσε να γίνει παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Μα ο Θεός την έκανε δια του Ιησού Χριστού. Αλλά για να μπορέσει να γίνει το έργο του Θεού δια του Ιησού Χριστού έπρεπε πρώτον ο Θεός να το θέλει, ο Ιησούς Χριστός να αποδεχθεί με χαρά και μέσα σε όλο αυτό το έργο το οποίο αποφάσισε ο Θεός να κάνει με απόλυτη επίγνωση και ο Θεός δια του Ιησού Χριστού γνώρισε ότι γίνεται με θλίψη. Αυτό που λέει σε εμάς ως της θέλουση όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς θα διωχθεί και θα ταλαιπωρείται, πρώτος ταλαιπωρήθηκε ο Θεός με το να θυσιάσει τον Υιό του το μονογενή. Έπειτα ο Χριστός με το να πεθάνει για τους ανθρώπους από την αγάπη που είχε στην καρδιά του για αυτούς. Έπειτα οι Απόστολοι και οι προφήτες, τα θεμέλια της Εκκλησίας, όλοι πεθάνανε με μαρτυρικό θάνατο και ζήσανε ζωή ταλαιπωρίας εκτός από τον Ιωάννη.
τον μικρότερο, τον οποίο ο Θεός κράτησε και αυτόν σε ζωή ταλαιπωρίας, αλλά μέχρι τα βαθιά γεράματα για να φέρει στην ανθρωπότητα την αποκάλυψη. Αυτή είναι η ζωή μας. Μην περιμένουμε, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ιδίως τώρα που έρχεται ο Κύριος και οι καιροί έρχονται κακοί, μην περιμένουμε ευημερίες, μην περιμένουμε καλοπέραση. Χαρά πλήρης, ειρήνη γεμάτη, καλοπέραση καθόλου. Μην περιμένεις ξεκούραση, εκεί θα ξεκουραστούμε. Μην ελπίζεις σε καλύτερες μέρες. Σε πιο ευλογημένες μέρες, μετά πάσης βεβαιότητος. Σε καλύτερες ποτέ. Οι καιροί που έρχονται είναι κακοί. Και αυτό το οποίο θα γίνει τις μέρες μας και γίνεται, αλλά και θα γίνει και πιο έντονο, είναι να γίνονται όλο και πιο κακοί. Αλλά όσο αυξάνει το πνεύμα του Αντίχριστου και η ταλαιπωρία των ανθρώπων, τόσο θα πολλαπλασιάζεται το πνεύμα το Άγιο και η ευλογία των ανθρώπων. Αυτή είναι η ζωή την οποία ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε. Αυτή είναι. Χωρίς καμία αμφιβολία. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα έχουμε χαρά, δεν θα είμαστε ευλογημένοι, και χαρά θα έχουμε και ειρήνη θα έχουμε και αγάπη θα έχουμε και μακροθυμία θα έχουμε και εκράτη. Όλα θα μας τα δίνει ο Χριστός. Καλοπέραση, ασωτεία, δεν θα τα έχουμε. Γιατί αν θα τα έχουμε δεν θα είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία θα έχουμε στενή πύλη και τεθλιμμένη οδό. Και εμείς το αποδεχόμαστε, έτσι. Το αποδεχόμαστε. Το έχουμε αποδεχθεί. Και έχουμε πηγαίνει το Κύριε σε με. Αλλά βόηθαμε. Βόηθαμε γιατί δεν αντέχω. Και έτσι όταν προπρεύεται ο Χριστός, αδερφοί, τότε η ζωή μας θα είναι γεμάτη από την παρουσία Του. Και όταν περπατάμε στα ίχνη του Χριστού, τότε η ζωή μας θα είναι γεμάτη από τη δόξα Του. Και όταν ζούμε στην παρουσία Του και στη δόξα Του, τότε θα έχουμε καρπό πολύ. Εδώ στη γη και μισθό πολύ εκεί στον ουρανό. Προς τους πρεσβυτέρους λοιπόν τι λέει, δεν λέει καλοπεράστε. Λέει προς τους πρεσβυτέρους, εγώ συμπρεσβύτερος. Που ποια είναι τα χαρακτηριστικά μας. Ο μάρτης των παθημάτων του Χριστού. Και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Είμαι μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και με την προσωπική μου ζωή, αλλά και με την προσωπική μου εμπειρία τότε, αλλά και κοινωνός της δόξης, όχι που απεκαλύφθη, που μέλει να αποκαλυφθεί. Δηλαδή και ο Πέτρος από τότε περιμένει την αρπαγή της Εκκλησίας. Τι άλλο να περιμένει. Για φανταστείτε τι να περιμένει ο Πέτρος. Να αποκτήσει ένα διόροφο σπίτι. Αστείο δεν είναι. Τι να περιμένει ο Απόστολος Πέτρος. Το μόνο που περιμένει είναι κοντά στον Κύριό του και την αρπαγή της Εκκλησίας, την Ανάσταση των νεκρών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άρα είμαι κοινωνός της δόξης που πρόκειται να αποκαλυφθεί και μάρτης των παθημάτων του Χριστού. Αυτό είσαι κι εσύ. Και προσέξτε αδερφοί αγαπητοί, αυτά τα λόγια είναι μεν προς τους πρεσβυτέρους, αλλά παρακάτω θα διαβάσουμε ότι γινόμενοι τύποι του ποιμνίου, που σημαίνει ότι θα περπατάς έτσι για να σου μοιάσουνε. Άρα δεν είναι για τους πρεσβυτέρους, είναι για όλη την Εκκλησία. Αρχής γενομένης από τους πρεσβύτερους της Εκκλησίας. Προς πρεσβύτερους λοιπόν της Εκκλησίας, εγώ ως συμπρεσβύτερος, λέγω, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποιμνίον του Θεού. Πρεσβύτεροι αυτό κάνουνε, ποιμένουνε. Επιμελούνται, επισκοπούνε. Τι σημαίνει αυτό? Η πιο ωραία λέξη για να το καταλάβουμε είναι το ποιμένουνε. Δηλαδή παρηγορούνε, ταΐζουνε, ποτίζουνε, αναπαύουνε. Αναπαύουν τις ψυχές των ανθρώπων. Ο πρεσβύτερος δεν φέρνει ταραχή, ανάπαυση φέρνει. Την αγάπη του με τη φροντίδα του. Και το ξαναλέω, δεν απευθύνεται μόνο στους πρεσβυτέρους. Καταρχάς στους πρεσβυτέρους απευθύνεται. Παρουσία μας πρέπει να είναι καταλυτική, αδελφοί. Τι σημαίνει καταλυτική, τι εννοώ? Πρέπει να είναι η παρουσία μας με την παρουσία του Θεού, με τη χάρη του Χριστού, με την ειρήνη, με την αγάπη, με την ταπείνωση και ιδιαιτέρως με την υπηρεσία.
ο πρεσβύτερος και ο αδελφός δεν περιμένει κανείς να τον υπηρετήσει, αλλά ψάχνει να βρει ποιους ή ποιον είναι καιρός να υπηρετήσει. Δεν περιμένει να διατάξει για να τον υπακούσουν, αλλά ψάχνει να βρει ποιες διαταγές υπάρχουν για αυτόν για να τις υπακούσει. Γι' αυτό σας παρακαλώ να προσευχόμαστε για τους πρεσβυτέρους. Εγώ σας το έχω ξαναπεί και το εννοώ, ότι τους πρεσβύτερους μέσα στην Εκκλησία τους φοβάμαι. Τους υπολογίζω, τους λογαριάζω. Τους έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο. Και μέσα σε αυτή την Εκκλησία με πολύ προσοχή χειροτονούμε πρεσβυτέρους. Πρέπει πρώτον να το βάλει ο Θεός στην καρδιά μας και ιδιαίτερα, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός, γιατί τους πρεσβυτέρους ο ποιμένας τους βάζει. Πρέπει να το βάλει ο Θεός στην καρδιά μου. Αλλά επειδή εγώ την καρδιά μου δεν την εμπιστεύομαι, περιμένω να βάλει τον πρεσβύτερο που πρόκειται να χειροτονηθεί και στην καρδιά όλων των άλλων πρεσβυτέρων. Και επειδή και τις καρδιές όλων των άλλων πρεσβυτέρων, επειδή είναι άνθρωποι, δεν τις εμπιστεύομαι, περιμένω να συμμαρτυρήσει και το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν γίνουν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά και επιπλέον το σημαντικότερο, που το αφήνω πάντα τελευταίο αλλά είναι πρώτο, να τον έχει συστήσει ο Θεός τον αδελφό αυτόν που πρόκειται να γίνει πρεσβύτερος στην Εκκλησία. Και για να τον συστήσει ο Χριστός στην Εκκλησία, ο πρεσβύτερος αυτός έχει ενεργό δράση. Ο αδελφός αυτός έχει ενεργό δράση. Τι σημαίνει αυτό, ενεργό υπηρεσία? Το ξέρουν οι αδελφοί, τους έχει υπηρετήσει. Τους έχει αγαπήσει. Τον έχει χρησιμοποιήσει ο Θεός. Και όταν ανακοινώνεται, τότε όλοι χαίρονται. Λένε δόξα στο Θεό. Αλλά και εγώ είμαι βέβαιος, γιατί αδελφοί αγαπητοί, ένας αδελφός που χειροτονείται πρεσβύτερος, αν δεν είναι και δεν τον έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο και τον βάλω εγώ ή κάποιος άνθρωπος ή ιδιαιτέρως από άλλες σκοπιμότητες όπως κάνουν στον κόσμο, κάνει ζημιά. Αντί να οικοδομεί, γκρεμίζει. Αυτό όμως το επαναλαμβάνω, ισχύει για όλους. Άρα λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή, όχι μόνο στη ζωή του ο πρεσβύτερος, αλλά ο κάθε αδερφός. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένοι αδερφοί που δεν μπορούν, δεν έχουν την τάξη του πρεσβυτέρου, δεν έχουν οικογένεια ή δεν έχουν παιδιά ή τους βρήκε ο Χριστός χωρισμένους και ξαναπαντρεμένους ή δεν εκπληρούν τα βασικά, τις βασικές απαιτήσεις, τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Τι δεν σημαίνει δεν δουλεύουν. Πολλές φορές αυτοί δουλεύουν πιο πολύ από έναν πρεσβύτερο. Γι' αυτό είναι κρίμα, αλλά το έχω δει, με μεγαλύτερη αφοσίωση. Και αυτοί θα έχουν και πιο μεγάλο μισθό, πολύ μεγαλύτερο μισθό. Γιατί αυτοί εργάζονται καρδίας. Και έτσι πρέπει να εργαζόμαστε. Δεν υπάρχει, αδερφοί, τεμπέλης μες στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει άνεργος, άπραγος. Η Εκκλησία έχει πολύ μεγάλο έργο και κάθε ένας μας πρέπει να κάνει το δικό του έργο όπως τον οδηγεί ο Θεός. Και μην περιμένεις να σου πούνε κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Δεν θα σου πει κανείς. Να κάνεις αυτό που σου λέει ο Χριστός. Και πώς θα το καταλάβω? Αυτό μπορείς. Ό,τι μπορείς θα κάνεις. Δεν μας ζητάει ο Χριστός αυτά που δεν μπορούμε. Ο Χριστός μας ζητάει αυτά που μπορούμε. Μα είναι λίγα. Κάτω με επιμέλεια και θα γίνουν και περισσότερα. Αλλά αν λες δεν κάνω, μπορείς, πώς θα σε χρησιμοποιήσει ο Χριστός? Υπάρχει μια ωραία παραβολή των εργατών που βγήκε, λέει, το πρωί στις 6 και είδε εργάτες να περιμένουν. Και πήγε ο Χριστός και τους πήρε όλους. Δεν πήγε από τα σπίτια και χτύπαγε την πόρτα. Για έλα εδώ εσύ, έλα εδώ και εσύ. Αλλά πήγε εκεί που περιμένουνε και κάλεσε αυτούς που περιμένανε. Περιμέναν τι? Να έρθει κάποιος να τους μισθώσει. Και όταν τους βρήκε, τους πάει μέσα, λέει, τώρα εργαστείτε. 6 ώρα το πρωί. Σε 9 η ώρα ξαναπερνάει. Να κι άλλοι έχουν εμφανιστεί τώρα. Αργήσανε λίγο, δεν πειράζει. Δεν μπορούσαν να ήταν από την 6, από τις 6 μπορούσαν. Γιατί δεν είναι? Γιατί ξεχαστήκαν, γιατί τους έπιασε ο ύπνος, γιατί δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτούς θα τους αφήσω τώρα, αφού δεν είσαστε στην ώρα σας. Όχι, έλατε κι εσείς μέσα. Μα 9 η ώρα. 9 η ώρα. Στο χωράφι θα πας 9 η ώρα. Στο χωράφι θα πας 9 η ώρα. Αφού σε προσκαλεί ο Κύριος. Εργαστείτε και θα πάρετε και εσείς το δίκαιο. 12 η ώρα. Ξαναβγαίνει. Πόσο μου κάνει εντύπωση αυτή και με όταν την πρωτοδιάβαζα, όταν ήμουνα πολύ καινούριος, ήμουνα στο Αίγιο, πρέπει να ήμουν ενός έτους και διάβαζα αυτή την επιστολή και μου έκανε εντύπωση. Λέω, ξαναβγήκε στις 12.
ξαναβγήκες 12. Και ενώ το σκεφτόμουν και διάβαζα, τότε είχα πολύ ζήλο στο διάβασμα, μου ξαναδώσει ο Θεός, ακούω μια φωνή, τούτο είναι για τις έσχατες ημέρες. Και χάρηκε η ψυχή μου και το πιστεύω. 12 η ώρα λοιπόν ξαναβγήκε, γι' αυτό δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει άνεργος μέσα στην εκκλησία. Εκτός αν δεν θέλεις να δουλέψεις. Άντρες, γυναίκες. Γιατί λέει, εν τέσσερις κάτες ημέρες επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου. Θέλω χέι από το πνεύματός μου και θέλω σου προφητεύσει. Ελάτε κι εσείς μέσα. 12 η ώρα, 12. Δουλέψτε και θα πάρετε ό,τι είναι δίκαιο. Στις 3 ξαναβγαίνει. Λέω, αυτός το παράκανε. Αλλά είναι, αδερφοί αγαπητοί, τα σπλάχνα του Χριστού. Έχει τόσο πολύ μεγάλο χωράφιο, έχει. Όλοι θα δουλέψουν, όλοι. Πηγαίνετε, λέει, μέσα να δουλέψετε κι εσείς. Μα ποιος πήγε 3 η ώρα για δουλειά? Πήγε κάποιος. Κάποιος πήγε 3 η ώρα για δουλειά, 3 η ώρα για δουλειά. Και περίμενε εκεί. Αλλά ποτέ δεν χτύπαγε πόρτες. Ποτέ. Πόρτα χτυπάει για να το ανοίξεις και να μετανοήσεις. Για το έργο περιμένεις και σε προσκαλεί. Πηγαίνεις εκεί και στέκεσαι. Λέει, πηγαίνετε κι εσείς να δουλέψετε 3 η ώρα το απόγευμα. Μέχρι τις 6 δουλεύουνε. Αφού πήγανε 5 η ώρα το απόγευμα. Λέω, αυτός ο νοικοκύρης δεν έχει το Θεό του. Κύριε Θεέ μου, λέω, 5 η ώρα και 6 σχολάνε. Τι ωραίες παράβολες. Δεν είναι πολύ ωραίες, αδελφοί? Μακροθυμία του Θεού, η επιμονή του Θεού να σε ευλογήσει. Η επιμονή του να ευλογήσει όλους τους ανθρώπους. Βλέπει πάλι μερικούς, λέει, τι κάνετε εδώ? Λέει, δεν μας βρήκε κανείς να μας μισθώσει. Βέβαια, 5 η ώρα που ήρθατε, ποιος να σας βρει? Δεν είπε έτσι, εγώ το λέω αυτό. Ελάτε κι εσείς και μπέστε μέσα, λέει, και θα πάρετε όσο είναι δίκαιο. 6 ώρα τρώνε το κουδούνι, σχολάμε. Τότε δουλεύαμε 12 ώρα. Σχόλασε, χτυπάει το κουδούνι. Σχόλασμα, το πάνε για το μεροκάματο. Η πρώτη ήταν λιγάκι πονηρούλιδες. Εμάς θα μας δώσει πολλά περισσότερα. Εμείς δουλεύουμε 12 ολόκληρες ώρες. Αυτοί εδώ, λέει, ούτε μια ώρα δεν δουλέψανε. Με το που ήρθανε, ούτε μια ώρα, μισή ώρα δουλέψανε. Θα πάρουν και αυτοί. Και αρχίζει, λέει, από τον εσχάτων να δίνει μισθό. Κύριε Θεέ μου, τι περίεργος εργοδότης αυτός. Τι περίεργος εργοδότης. Τι μυστήριος εργοδότης. Πηγαίνει στον έσχατο. Λέει, πάρε ένα δινάριο. Μα μία ώρα δούλεψα. Πάρε ένα δινάριο. Καλό είναι για σένα. Ένα δινάριο έχει υποσχεθεί στους πρώτους. Ένα μεροκάματο. Για μια μέρα, για μια ώρα, ένα ολόκληρο μεροκάματο. Ολόκληρο μεροκάματο. Σκεφτείτε χαρά που θα κάνανε αυτοί. Τότε ήταν που άκουσα τη φωνή. Τούτο είναι για τις έσχατες ημέρες. Θυμάμαι ακόμη. Φεύγουν αυτοί, έρχονται οι άλλοι. 3 ώρες. Πάρε και σε ένα δινάριο. Οι πρώτοι λένε, εμάς θα μας δώσει. Εδώ. Έρχεται και η σειρά τους. Πάρτε και εσείς ένα δινάριο. Θύμωσα. Εγώ τον βλέπω τόσο καλό, επειδή εγώ αισθάνομαι ότι είμαι της τελευταίας ώρας. Αυτοί τον είδαν τόσο άδικο. Άδικος είσαι. Άδικος είμαι. Γιατί? Γιατί μας έδωσες ένα δινάριο, σου έδωσες και σε αυτόν που δούλεψε μια ώρα. Και λέει, δεν είμαι άδικος. Το χωράφι είναι δικό μου και ό,τι θέλω κάνω. Δεν είμαι άδικος. Αλλά αφού σκέφτεσαι έτσι και βλέπεις τι κάνω στον άλλον και δεν βλέπεις τι κάνω σε σένα, που σε μίσθωσα ενώ θα μπορούσες να περίμενες ακόμη και να μην είχε βρεθεί δουλειά, πάρε το σόν και φύγε. Δεν έχει άλλο μεροκάματο. Τέλειωσες. Είναι αυτό, αδελφοί αγαπητοί, που διαβάζαμε και την Κυριακή. Άμα βάλει ο Θεός τελεία, είναι τραγικό. Ο Θεός να φυλάει. Ο άλλος, έλα και αύριο το πρωί. Και μεθαύριο το πρωί, γιατί μεθαύριο το πρωί. Έχει δουλειά. Πονηρός δούλος, τελείωσε. Δεν σε χρειάζομαι πια. Το φαντάζεσαι να το πει αυτό ο Θεός? Είναι τρομακτικό. Δεν σε χρειάζομαι. Είσαι πονηρός. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να μην πονηρευόμαστε ποτέ. Ποτέ μην σκεφτόμαστε με παράπονα
ότι δεν υπάρχει αδικία στο Θεό ούτε μία. Σκοτία δεν υπάρχει ούτε μία στο Θεό, είναι Θεός είναι φως. Μόνο που είναι, παρά είναι καλός, δεν είναι άδικος, παρά είναι καλός. Γι' αυτό και τον αγαπάμε. Και να σας πω και κάτι, αν δεν ήταν τόσο καλός, δεν θα είμαστε σήμερα εδώ. Επειδή παρά είναι καλός, έχουμε ζωή αιώνια. Εάν ήταν λιγότερο καλός, εγώ τουλάχιστον θα ήμουν απ' έξω. Δεν ξέρω ποιοι θα είσαστε μέσα. Αλλά εγώ χρειαζόταν να παρά είναι καλός για να με σώσει. Να παρά είναι σπλαχνικός. Και ακόμη, έτσι χρειάζομαι εγώ. Πολύ σπλαχνικός να είσαι μαζί μου, Κύριε, γιατί όλο μουσκεμα τα κάνω. Όλα λάθη τα κάνω, όλο πέφτω. Θέλω να παρά είναι καλός, αδερφοί. Και μακάρι να σας ευλογήσει πιο πολύ εσάς. Και εμένα θέλω να με ευλογήσει, όλους μας. Πόσο χαίρομαι να ακούω τους αδελφούς να λένε ευλόγησέ τον πιο πολύ, Κύριε. Πιο πολύ, Κύριε, πιο πολύ, Κύριε. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Και πόσο άσχημο είναι να λες εμένα, Κύριε, πιο πολύ. Έστω και αν δεν το λες με το στόμα σου, το λες. Να ευλογήσεις και αυτόν εμένα πιο πολύ. Και να συγκρίνεις και τον εαυτό σου. Και λέει η Γραφή, αν συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους, ανοητένετε. Όποιος συγκρίνει τον εαυτό του με τον άλλον και λέει αυτός εγώ είμαι πιο ευλογημένος από εκείνον, είναι ανόητος στα μάτια του Θεού. Ανόητος. Δεν υπάρχει πιο πολύ και πιο λίγο. Ο Χριστός είναι άπειρος, αδελφοί. Δεν μπορείς να συγκρίνεις. Εγώ είμαι ένα 70, εσύ είσαι ένα 40 και ο άλλος είναι 2 μέτρα. Μικρές οι διαφορές αν σκεφτείς το ύψος του ουρανού. Πολύ μικρές οι διαφορές. Εγώ έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο, ο άλλος το δημοτικό και ο άλλος έχει 3 ντοκτορά. Μικρές οι διαφορές μπροστά στη σοφία του Θεού. Πολύ μικρές, ασήμαντες διαφορές. Εγώ έζησα, ξέρω εγώ, είμαι 58 χρονών, ο άλλος έζησε 40 χρόνια, ο άλλος έζησε 100 χρόνια. Μικρές διαφορές μπροστά στην αιωνιότητα. Μη σκεφτόμαστε συγκριτικά. Δεν προσφέρει τίποτα. Εκείνο που πρέπει να σκεφτόμαστε όμως με μεγάλη προσοχή είναι το όνομά μου γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Αυτό είναι. Τι να το κάνω να ακούσω ένα κήρυγμα άριστο και να μην μου μιλήσει εμένα ο Θεός. Και πόσο ωραίο θα είναι ένας απλός άνθρωπος που δεν ξέρει πολλά αλλά να μου μιλήσει ο Χριστός μαζί του. Τι θέλεις? Που θέλω να μου μιλάει ο Χριστός. Είχα ακούσει μία προφητεία πολύ ωραία από μία Καλαματιανή. Οι Καλαματιανοί, ξέρετε, λένε να πούτε, να δούτε, έχουν το ούτε. Λοιπόν, μου μίλησε ο Θεός και έλεγε ούτε. Και λέω, μιλάει έτσι ο Θεός, αλλά έλα που μου μίλησε ο Θεός. Και ήταν και λίγο βλάχα, δεν ήταν από την Καλαμάτα, από ένα χωριό, έξω από την Καλαμάτα. Αλλά μου μίλησε ο Θεός. Τώρα εγώ θα πω τι άσκημη προφορά ήταν αυτή. Πολύ ωραία προφορά, γιατί ήταν από τον ουρανό. Αν ήταν κάποιος Αθηναίος φιλόλογος και μου μίλαγε, αλλά μίλαγε στον άλλον, στον άλλον θα μίλαγε. Τα είπε πολύ φιλολογικά, αλλά όχι σε μένα. Τα είπε στον άλλον. Εγώ θέλω σε μένα να μιλάει ο Θεός. Και δεν έχει σημασία η διαφορά. Οι διαφορές είναι ασήμαντες, αδερφοί. Τελείως ασήμαντες. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος τι λέει. Εγώ είμαι συμπρεσβύτερος, μα είσαι ο πρώτος των Αποστόλων. Συμπρεσβύτερος είμαι. Δηλαδή, ο Απόστολος Πέτρος είναι ίδιος, ποιος είναι ο νεότερος πρεσβύτερος εδώ, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι ο πιο νέος. Ο Μιχάλης ο Παπανικολάου είναι εδώ, είναι το παιδί μας, είναι ο μικρότερος. Ο συμπρεσβύτερος, ο Απόστολος Πέτρος, ο Μιχάλης. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, τι λέει? Λέει ότι όπως ήταν πρεσβύτερος ο Απόστολος Πέτρος, είναι και ο Μιχάλης. Δηλαδή, τι λέει? Όπως θα σεβόσουν τον Απόστολο Πέτρο, να σέβεσαι και τον Μιχάλη. Δύσκολο. Δηλαδή, αν ήταν ο Απόστολος Πέτρος, δεν θα κάνανε. Φαντάζεστε τι θα κάνανε. Τι θα γινότανε. Δεν θα ακούγαμε κήρυγμα, αλλά θα τον κοιτάγαμε. Ενώ τώρα όλοι ακούμε κήρυγμα και δεν κοιτάει κανείς τον Μιχάλη. Αλλά ο Κύριος τον κοιτάει τον Μιχάλη. Αλλά κοιτάει και εμένα. Κοιτάει και εσένα. Όλους μας κοιτάει. Αλληλούια. Και εγώ δεν θέλω να με κοιτάτε εσείς, ο Χριστός θέλω να με κοιτάει.
Και δεν θέλω να κοιτάω και κανέναν άνθρωπο. Τον Χριστό θέλω να κοιτάει. Να κοιτάω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ισότητα, αδερφοί. Ειρήνη. Χαρά. Αγάπη. Προς εσάς λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος στους πρεσβυτέρους, σας λέγω ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιον του Θεού. Το ποίμνιον είναι του Θεού, δεν είναι του Κοροβέση. Όχι, του Θεού είναι. Μα η Εκκλησία, λένε η Εκκλησία του Λούι, η Εκκλησία του Νικολακόπουλου. Το λένε, εντάξει, έτσι, τρόπος του λέγειν. Δεν υπάρχει Εκκλησία του Τάδε. Υπάρχει Εκκλησία του Θεού, αδερφοί. Και το ποίμνιον είναι του Θεού. Δεν ανήκει σε κανέναν. Σε κανέναν δεν ανήκει. Το κατάλαβες, αδερφέ? Σε κανέναν δεν ανήκεις. Στο Θεό ανήκεις. Είσαι κληρονομιά του Θεού. Είσαι ιδιοκτησία του Θεού. Και το θέλουμε. Αμήν, αδερφοί. Ανήκουμε 100% στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Πιανού είσαι? Του Θεού. Πιανού είναι αυτή η Εκκλησία? Του Θεού. Πιανού είναι η γυναίκα σου? Του Θεού. Πιανού είναι ο άντρας σου? Του Θεού. Δεν είναι άντρας γυναίκα μου? Ναι, γυναίκα σου είναι για εδώ, αλλά για στο Θεό θα είναι στην αιωνιότητα. Εδώ για λίγο την έχει εμπιστευτεί και πρόσεξε να τη φροντίζεις. Για να έχεις και λίγο μισθό από τη γυναίκα σου, γιατί μπορεί να έχεις και κατάκριση από τη γυναίκα σου. Τη φροντίζεις, να την περιθάλπτεις, γιατί τη χάρισε για λίγο. Τα παιδιά σου για λίγο στα χάρισε. Πει, 15-16 χρόνια. Του Θεού είναι. Και τι θα κάνετε εσείς? Επισκοπείτε, επιμένετε, φροντίζετε, επιμελείστε, υπηρετείτε. Ψάξτε να βρείτε το απολωλός, το τεθλιμμένο να το παρηγορήσετε, το άρρωστο. Να το θεραπεύετε. Αυτή είναι η δουλειά σας. Το ακούρευτο. Υπάρχουν και ακούρευτα πρόβατα, το ξέρετε. Να το κουρεύετε. Αλληλούια. Και ανάμεσά μας. Τώρα όχι, δεν υπάρχουν πολλά. Υπήρχαν ακούρευτα πρόβατα, αλλά πρέπει να τα κουρέψουμε. Δεν θα πάρουμε τη μηχανή, αλλά θα πάμε με την αγάπη μας, με τη χάρη που θα μας δίνει ο Χριστός και τα κουρεύει ο Χριστός. Τα κουτσά να τα στερεώνετε, τα αδύνατα να τα ταΐζετε, τα παχουλά να τα κάνετε δίαιτα. Υπάρχουν και παχουλά, όχι στο σώμα, είναι αυτά τα οποία νομίζουν ότι είναι μεγάλα. Όταν νομίζουν ότι είναι μεγάλα θέλουν αδυνάτισμα, δίαιτα θέλουν. Αλληλούια. Να επιμελήσετε λοιπόν το ποίμνιον του Θεού, πώς? Όχι αναγκαστικός. Όχι, πω πάλι στην εκκλησία θα πάω και πρέπει να μιλήσω και σε εκείνον. Δεν θα πάω να κοιμηθώ τώρα, δεν αντέχω, αύριο θα πάω. Όχι αναγκαστικός. Αναγκαστικός μην κάνεις τίποτα, αδερφέ. Εάν οτιδήποτε κάνεις με το ζόρι είναι άχρηστο. Τον ηλαρόν δω τι αγαπά ο Θεός. Ό,τι και να δώσεις και να τρέμει το χέρι σου, βάζω το χέρι σου, να τρέμει το χέρι σου μην το δώσεις. Βάλω το ξανά στην τσέπη. Αναγκαστικός τίποτα. Εκουσίως, με χαρά, με όλη την καρδιά σου, με όλη τη θέλησή σου. Γιατί τελειώς δεν έχει αποτέλεσμα. Είναι σαν να μην έχει και θα γίνει και κακό σε σένα. Στην εκκλησία, ξέρετε πότε πρέπει να ερχόμαστε αναγκαστικώς? Όταν είμαστε σε αδυναμία, σε παράβαση, σε αποστασία, έχουμε κρυώσει, να ερχόμαστε με το ζόρι. Αλλά η προσφορά μας θα είναι πάντοτε εκουσίως, όχι αναγκαστικώς. Γι' αυτό και εγώ όταν ρωτάω κάτι θέλεις να κάνεις αυτό ή όχι και μου λέει δεν θέλω, σταματάω. Κάτι γίνεται μέσα μου, αδερφοί. Όταν ακούσω δεν θέλω, κάτι σπάει μέσα μου. Και σταματάω αυτόματα, αυτόματα. Ποπ, εντάξει. Αυτό το δεν θέλω έχει 2-3 ερμηνείες. Το πρώτο είναι δεν είναι από το Θεό να το κάνω εγώ. Πώς θα το επιβάλλω και εγώ με το ζόρι? Το δεύτερο είναι, δεν έχω όρεξη ρε παιδί μου, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Έχω άλλες δουλειές να κάνω. Πάλι σταματάω. Και το τρίτο είναι, δεν θέλω το Χριστό. Γιατί όταν θες να, το Χριστό δεν θες να κάνεις τίποτα. Στο δεν θέλω να μην συνεχίζεται, αδερφοί. Δεν συνεχίζει και ο Θεός.
ουχή αναγκαστικός, αλλά εκουσίως. Μη δε σχροκερδός. Αν μου δώσεις θα έρθω. Είναι πόσα θα μου δώσεις να έρθω να προσευχηθώ σπίτι σου. Φοβερό, ε. Πολύ φοβερό. Προθύμος. Η υπηρεσία δεν είναι με ανταμοιβή. Η ανταμοιβή μας, εάν θέλετε να μάθετε ποια είναι η ανταμοιβή μας, είναι εκεί πάνω. Αυτή είναι η ανταμοιβή μας. Εκεί θα πάρουμε μισθό, δεν θα πάρουμε μισθό. Ούτε χειροκροτήματα. Εάν το κάνεις για να σε δουν οι άνθρωποι, έχασες το μισθό. Τον πήρες, λέει η Γραφή. Παίρνεις, λέει, κάνεις ελεημοσύνη και λες, για κοιτάτε με, του δώσα ένα κατοστάρικο ή ένα ευρώ. Εντάξει, σε είδω άλλος, σου είπε συγχαρτήρια, είπε τι καλός άνθρωπος είναι που του δώσε ένα ευρώ. Μπράβο του, τέλειωσε ο μισθός. Ό,τι κάνουμε, αδερφοί αγαπητοί, να το κάνουμε προθήμως και κρυφά. Υπάρχει λόγος να μας βλέπει κανείς. Το κάνουμε για να, γιατί χάσαμε το μισθό μας. Τα χάσαμε όλα. Ο Θεός να μας φυλάει. Μη δε σχροκερδός λοιπόν, αλλά προθήμως. Και ένα τρίτο. Μη δέως κατακυριεύονται στην κληρονομία του Θεού, αλλά τύποι γυμνόμενοι του ποιμνίου. Δεν μπορείς με το να εντέλεσαι. Δεν έχεις αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το έχεις να κάνεις πρώτος. Πρώτος. Ξέρετε, λέω στα παιδιά. Μήτρος, κάνε δίαιτα. Μου λέει, κοίτα την κοιλιά σου. Και εκεί μαζεύομαι. Πρώτα εσύ. Και μετά θα λες τους άλλους. Πρώτα εσύ. Όλα πρώτα εμείς. Μπορώ να σου πω εγώ, μην έχεις τηλεόραση σπίτι και να έρχεσαι το δικό μου να βλέπεις να έχω. Δεν μπορώ να σου πω εγώ, μη βάφεις τα μαλλιά σου, αδελφή, και να βάφει τα μαλλιά η γυναίκα μου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να δίνεις εντολές, να κατακυριεύεις, δεν είσαι εξουσιαστής. Υπηρέτης είσαι. Πρώτα θα κάνεις εσύ, και λέει ο Χριστός, ο εκτελέσας και διδάξας, μέγας θα ονομαστεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ πρώτα θα εκτελείς και μετά θα διδάσκεις. Και ένα ωραίο, αδελφοί, που πρέπει να βάλουμε καλά στην καρδιά μας, έτσι είναι να φροντίζουμε τον οίκον του Θεού. Δεν μπορείς την εκκλησία του Χριστού, στον οίκον του Θεού, στον ναό του Θεού, να μην είμαστε προσεκτικοί. Ποτέ σας παρακαλώ πάρα πολύ, και σας λέω ότι ο Κύριος μου το είπε, ποτέ μην φέρνετε μεταχειρισμένα πράγματα στην εκκλησία. Τα μεταχειρισμένα κρατήστε τα εσείς. Αν θέλετε να φέρετε κάτι καινούριο θα φέρετε. Άλλως μην φέρετε. Ο Θεός μου είπε, πέταξε όλα τα μεταχειρισμένα. Όλα πέταξε τα. Και όλα τα μεταχειρισμένα εγώ θα τα πετάξω από κάτω. Όποιος θέλει όχι να τα πετάξω, όποιος θέλει μπορεί να πάρει ό,τι θέλει. Αλλά θα φύγουν. Καλύτερα να μην έχουμε τίποτα παρά να έχουμε μεταχειρισμένα. Σπίτι μου, εγώ δεν παίρνω μεταχειρισμένο. Θα μου πεις, δεν παίρνεις, καμιά φορά παίρνω. Παίρνω καμιά φορά. Αλλά σπίτι μου, όχι στην Εκκλησία του Χριστού. Στην Εκκλησία του Χριστού όλα καινούργια. Και φώναξα τον Νίκο, του λέω, σου δίνω μια αποστολή. Και γέλαγα. Λέω, θα πάρεις τον Νικολάκη, αλλά περίμενε, του λέω, καμιά κοσαριά μέρες και θα πετάξεις. Ό,τι είναι μεταχειρισμένο, το πετάξεις. Όλα. Μη φέρνετε μεταχειρισμένα. Δεν σας ευλογεί ο Θεός. Δεν είναι προσφορά στον Κύριο. Τα πρωτογεννήματα δίνουμε στον Χριστό. Μόνο τα πρωτογεννήματα. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά αφού μου το είπε θα σας το πω. Α, τι να κάνω. Και εγώ έχω κάνει πολλά λάθη, αλλά στην Εκκλησία δεν φέρνουμε τίποτα μεταχειρισμένο. Είναι σαν κάποτε που είναι ένας αδερφός, είχε ανάγκη από ένα κουστούμι. Και είπα, και φέρανε τρύπια. Α, παιδί μου, λέω, τι γίνεται εδώ. Τράπηκα να το δώσω. Το δώσω, λέω, τώρα το φθαρμένο αυτό κουστούμι. Το φόραγες, Γιώργο, εσύ. Δεν το φόραγα ποτέ. Όταν δίνεται κάτι, να είναι το καλύτερο, αδερφή. Όχι τα τρύπια παπούτσα να τα φορέσει ο άλλος. Τα τρύπια παπούτσα πέταξε τα. Αν δεν μπορείς να δώσεις, μη δώσεις. Αλλά ό,τι δίνουμε, να το δίνουμε σαν όσοι στον Κύριο. Τις απαρχές των γεννημάτων μας. Έχω εγώ τώρα κουζίνα, καινούργια σπίτι και η εκκλησία να έχει κουζίνα που δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Και λέω, Γιώργο, τι μυαλό έχεις. Τι μυαλό έχεις. Να έχω έπιπλο κουζίνα ωραία και η εκκλησία να είναι με σίδερα σκουριασμένα. Με έλεγξε ο Θεός. Με έλεγξε ο Θεός. Να τρέχουν οι βρύσες. Κάτσε ρε παιδί μου.
να τρέχουν οι βρύσες. Τώρα κάπου τα Χριστούγεννα ή λίγο πριν, λίγο μετά θα κάνουμε και μια γενική καθαριότητα. Βέβαια ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η Εκκλησία μας συντηρείται, αλλά από τον ίδιο τον Κύριο, όχι από εμάς. Έχει βάλει το αδερφούς εδώ που, τι να πω. Όμως και εμείς, γιατί είναι διδασκαλία. Δεν είναι, οι αποφάσεις μας είναι θέμα διδασκαλίας. Και διδασκαλία όχι δική μου. Όλους μας διδάσκει ο Χριστός. Κάποτε το είχα ακούσει και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, αλλά το ξέχασα, πριν 20 χρόνια. Είχα ακούσει τον αδερφό τον Ηλία από τη Θεσσαλονίκη. «Το σπίτι σου, αδερφέ, πρέπει να είναι καλύτερο. Το σπίτι του Κυρίου πρέπει να είναι καλύτερο από το σπίτι σου». Και είχα χαρεί, το είχα πάρει απόφαση. Το ξέχασα. Και είσαι ο Θεός και μου το θύμισε. Λέω, τι κάνεις εκεί. Σκεφτόμουν τώρα ότι στα εγγονάκια μου πρέπει να πάω να τους πάρω παιχνιδάκια. Και όχι μόνο στα εγγονάκια μου. Θα πάω να τους πάρω από παλιατζίδικο. Και στον Κύριο παίρνω, δίνω αυτό που με περισσεύει. Έχω ένα ψυχείο που μου περισσεύει. Το θέλει η Εκκλησία. Κράτησε το, αδερφέ μου. Δεν το θέλει η Εκκλησία. Έχω ένα σακάκι που μου περισσεύει. Γιατί πάχυνα και δεν μου κάνει. Κράτησε το, αδερφέ μου. Είναι για αδέλφια. Είναι για παιδιά του Θεού, για παιδιά του μεγάλου βασιλιά. Ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν, αδερφοί. Με όλη μας την καρδιά, ό,τι μπορούμε. Τι πηγαινόμενοι του ποιμνίου. Και αυτό δεν είναι εντολή. Ο εκτελέσας και διδάξας μέγας θέλει ονομαστεί. Και τότε θα, όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θα λάβετε τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Τότε όμως. Πότε? Όταν επισκοπείται μη αναγκαστικός αλλά εκουσίος, μη αισχροκερδός αλλά προθήμος και μη δέος κατακυριεύοντες την κληρονομιά του Θεού, αλλά τύποι γυμνόμενοι. Τότε όταν θα αποκαλυφθεί στους ουρανούς ο αρχιποιμήν, ο αρχιποιμήν, θα πάει στην Αμερική πριν λίγα χρόνια και διάβασα, ο ποιμένας των ποιμένων θα κηρύξει στις ποιμένας των ποιμένων. Ποιος είναι αυτός που είναι ο ποιμένας των ποιμένων? Φοβερό. Και ο Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος λέει συμπρεσβύτερος. Και εκκλησία να γεννημένη, καλή εκκλησία. Ο ποιμένας των ποιμένων. Ο ποιμένας των ποιμένων είναι ο Χριστός. Πάρω εγώ τη θέση, το πάρει αυτό τη θέση. Είναι βέβαια λάθη. Οι άνθρωποι αυτοί κατά λάθος το είπανε, δεν ξέρουνε. Δεν το σκεφτήκανε και ο καθένας μας μπορούσε να τα κάνει. Αλλά όμως διαβάζοντας το λόγο του Θεού, εμείς θέλουμε να μας γνωρίζουμε την αλήθεια. Δεν υπάρχει ποιμένας, δεν υπάρχει αρχιπρεσβύτερος, ούτε αρχιμαντρίτης, ούτε αρχιεπίσκοπος. Αυτά είναι ανοησίες. Ανοησίες ανθρώπων που δεν γνωρίζουν το λόγο του Θεού. Πρεσβύτερος και διάκονος υπάρχει. Πρεσβύτερος ή, το ίδιο είναι, επίσκοπος. Το ίδιο είναι. Πρεσβύτερος και επίσκοπος το ίδιο είναι, που επισκοπεί τα πρόβατα του Κυρίου. Το λαό του Θεού. Όμως λέει τώρα και για τους νεότερους. Γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και νεότεροι σε ηλικία και νεότεροι στην πίστη. Πρεσβύτερος είναι πιθανόν και μεγάλος ηλικία, όχι πάντα, γιατί ο τιμίο Θεός ήταν νέος, αλλά και παλαιότερος στην πίστη. Είναι δόκιμος. Οι νεότεροι υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είσαι νεότερος, υποτάξου. Αλλά και αν δεν είσαι νεότερος, και πάλι υποτάξου. Πάντες υποτάχθητε εις αλλήλους και έτσι έχετε ντυθεί την ταπεινοφροσύνη που αρέσει στο Θεό. Γιατί ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε του ταπεινούς δίδει χάρη. Αυτό είναι ένα από τα πιο μεγάλα μυστικά της Γραφής. Θέλεις να απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού? Πολύ σημαντικό. Εάν θέλεις να απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού, να είσαι πάντοτε ενδεδειμένος στην ταπεινοφροσύνη. Θέλεις να απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού? Ναι. Αν θέλεις να απολαμβάνεις πάντα τη χάρη του Θεού,
να υποτάσσεσαι σε όλους τους άλλους. Μα σε όλους, σε όλους. Σε όλους. Και όταν λέω σε όλους, εννοώ σε όλους. Από τα μικρά παιδάκια, και τι σημαίνει να υποτάσσεσαι. Όταν σου λέει κάτι ένα μικρό παιδάκι, μην το περιφρονείς και πεις, δεν ξέρεις ο Θεός μου πως σου μιλάει και από αυτό το παιδί. Υποτασσόμενοι σ' αλλήλους, σε όλους. Να ακούς με προσοχή τι σου λέει. Αν δεν μπορείς να ακούς με προσοχή, θα χάσεις τη φωνή του Θεού. Με προσοχή. Και ο Θεός χρησιμοποιεί και τα παιδιά, ξέρετε πόσο πολύ. Θυμάστε το Σαμουήλ. Ο Θεός του φώναζε Σαμουήλ, Σαμουήλ. Δεν ήξερε το παιδάκι. Ο Ηλί υποτάχθηκε στο παιδάκι. Έλα πες μου τι σου είπε ο Θεός. Έχω ακούσει εγώ παιδάκι να τους έχει μιλήσει ο Θεός θαυμαστά. Τα έχει πάρει στον ουρανό, τους έχει δώσει το σπίτι τους. Είχε πει ένα παιδάκι, μου δώσε το κλειδί. Και μου λέει, αυτό είναι το σπίτι σου. Και ήταν ωραίο, 3 χρονών ήταν το παιδάκι αυτό. Ωραίο μπαμπά, ωραίο, πολύ ωραίο το σπίτι. Και μετά μου το πήρε και μου λέει, τώρα θα σου το δώσω όταν θα έρθεις εδώ. Τα παιδάκια, με τα παιδιά μας μιλάει ο Θεός. Μιλάει. Και θα σε ευλογήσει ο Θεός όταν υποτάσσεσαι. Δεν θα σας το πω τώρα, αλλά την Κυριακή είχα πάει στα παιδάκια τα μικρά, 12 χρονών ηλικία. Και έλεγα τι να τους πω, θα σας το πω. Γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτά που ο Θεός όχι εγώ. Τι να πω στα παιδάκια αυτά τώρα, προσευχόμουν, τι να πω στα παιδάκια αυτά. Πώς να τους το πω. Ήρθε ο Θεός και με φώτισε, αδελφοί. Λέω, αυτά δεν μπορεί να τα σκεφτεί άνθρωπος. Σου λέω, κλείστε τα ματάκια σας. Κλείνουν τα ματάκια τους. Τα κλείσαν. Ξέρετε, όλοι ακούγαν. Τώρα να σας πω, κλείστε τα μάτια, κανείς δεν τα κλείσει. Γιατί είστε μεγάλοι εσείς. Όπου τα κλείσαν τα ματάκια. Λέω, σκεφτείτε τώρα ένα χωράφι. Ένα χωράφι απότιστο, άσκαυτο, ακλάδευτο, γεμάτο αγκάθια, τριφόλια, με ποντίκια μέσα, με φίδια μέσα, με το φράχτη γκρεμισμένο. Το είδατε παιδάκια μου, το σκεφτήκατε? Ναι, ανοίχτε τώρα τα ματάκια σας. Με κοιτάγανε, αλλά και εγώ θαύμαζα, γιατί δεν το είχα σκεφτεί. Λέω, τώρα ξανακλείστε το και τα ματάκια σας. Όπου τα κλείσαν όλα. Τώρα σκεφτείτε έναν κήπο όμορφο, με γκαζόν, καθαρό, με ποταμάκια, με συντριβάνια, με δέντρα ωραία, κλαδεμένα, με πολύ καρπό, με μανταρινιές, με πορτοκαλιές, με αχλαδιές, με ένα σκυλάκι να γυρίζει εκεί καθαρό, μικρό και ωραίο. Λέω, ανοίχτε τα τώρα. Ποια είναι η διαφορά του ενός κήπου από του άλλου? Το ένα κήπο, ένας κήπος έχει κυπουρό και το φροντίζει και το προσέχει και το καλλιεργεί και είναι τόσο ωραίο. Αν δεν είχε κυπουρό θα ήταν σαν τον άλλο κήπο. Άχρηστο. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η ζωή σας. Πόσο χρόνο είστε? 12. Αν περάσουν άλλα 12 χρόνια και γίνεται 24, τότε η ζωή σας θα είναι σαν τον ένα κήπο ή σαν τον άλλο. Ο κήπος δεν γίνεται από μόνος του. Μόνο ο κυπουρός τον κάνει. Και ο κυπουρός είναι ο Χριστός εμάς. Μόνο αν εμπιστευθείς τη ζωή σου στο Χριστό, θα είναι σαν τον κήπο το ποτιζόμενο. Αν δεν εμπιστευθείς τη ζωή σου στο Χριστό, θα είναι σαν τον κήπο τον ερημωμένο. Και ξέρετε πότε θα γίνει αυτό? Σε λίγο, σε 12 χρόνια. Ξέρετε πότε θα είναι 12 χρόνια? Όταν θα είστε 24 χρονών. Θα έχετε τελειώσει γυμνάσιο. Πιθανόν θα έχετε πάει και πανεπιστήμιο, θα έχετε τελειώσει. Και τώρα κλείστε τα ματάκια σας. Και δέστε έναν άνθρωπο στην Ομόνοια. Στη Συγκρού. Στη Βρωμιά. Ξανανοίχτε τα ματάκια σας και ξανακλείστε και δέστε έναν άνθρωπο τώρα στην εκκλησία. Μια κοπέλα 24 χρονών, σαν τα κρύα τα νερά.
Αγία, ευλογημένη, καθαρή, ανέγκυχτη. Ένας νέος, σαν τα κρύατα νερά, κουρεμένος, φρέσκος. Σε ποιον θέλετε να μοιάστε, στον κήπο το ποτιζόμενο ή στον απότιστο, στον κήπο τον φροντισμένο από τον καλό τον κυπουρό ή στον κήπο χωρίς κυπουρό. Και λέω, αδερφοί, αυτό είναι για όλους μας. Τώρα δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι, αλλά για κλειστά μάτια, ως και εσύ μην τα κλείνετε δηλαδή, για κλειστά μάτια και σκεφτείτε μετά την αρπαγή, θα είστε με νέο σώμα εκεί πάνω ή με αυτό το βρώμικο και το αρρωστιάρικο εδώ κάτω. Και δεν ξέρω αν θα γίνει σε 12 χρόνια ή σε 12 μήνες, αλλά ξέρω τι θα γίνει. Τα βεβαιότητας. Αν θέλουμε να είμαστε με το νέο σώμα, το ευλογημένο εκεί πάνω, χρειαζόμαστε κυπουρό. Χρειαζόμαστε σωτήρα. Χρειαζόμαστε βασιλιά. Χρειαζόμαστε τον Ιησού Χριστό. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Χρειαζόμαστε τον Ιησού Χριστό. Δεν θέλω να φανταστώ. Γι' αυτό σας είπα, μην κλείνουμε τα μάτια μας. Δεν θέλω να φανταστώ να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και να συνεχίζω να είμαι όπως είμαι. Θέλω να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και να είμαι ως οι άγγελοι του Θεού. Να έχω βρεθεί στην δόξα των τέκνων του Θεού. Στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Αμήν, αδελφοί μου. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεάν χείραν του Θεού, για να σας υψώσει εν καιρό. Και αυτό το υψώσει, έτσι πως το διάβαζα σήμερα, δεν το σκέφτηκα να μας υψώσει εδώ στη ζωή αυτή. Τι ύψωση, αδελφοί, να δούμε στη ζωή αυτή. Τι ύψωση. Τι να γίνεις και τι να γίνω. Τι να γίνεις. Διδάκτορ, επαγγελματίας, πλούσιος, να πω και πνευματικά, πρεσβύτερος, ποιμένας, χαρισματικός. Τι να γίνεις. Εγώ θέλω να με υψώσει εκείνη την ημέρα, αδερφοί. Και ας μην έχω γίνει τίποτα. Ας είμαι εδώ πέρα ένας υπηρέτης, ένας τίποτα. Αλλά εκεί να με υψώσει ο Θεός. Και θα με υψώσει ο Θεός αν ταπεινωθούμε σήμερα υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου και πάσαν την μέρημναν να ρίψουμε επ' αυτόν, γιατί στην πραγματικότητα να ο Κύπουρος. Αυτός φροντίζει περί ημών. Θέλω να με φροντίζει, αδερφοί. Θέλω να με φροντίζει. Έχουμε εκεί στο σπίτι ένα κήπο, τι είναι, ούτε 10 μέτρα, 5 μέτρα δεν είναι. Όλο βρώμικος ήτανε, άθλιος, τον έβλεπα και από εκεί ξεκίνησε. Και ήρθε ένας κυπουρός, τον καημένο. Έρχεται, τον σκουπίζει, τον φυσάει, έχει ένα μηχάνημα που τον φυσάει. Βάζει λουλουδάκια, τα βγάζει, βάζει άλλα. Αλλά μην πάμε μακριά, έξω εδώ, κοιτάξτε. Το κάνει ένας αδερφός μας, ο Κύριος, να τον ευλογήσει. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις καμένο όλο. Όταν το σκάβει και το βλέπω ανακατωμένο, λέω να δω τι θα φέρει τώρα. Ποτέ δεν του έχουμε δώσει λεπτά. Και επίτηδες το κάνω. Να πάρει πλήρη το μισθό του. Δεν είναι πλούσιος, αλλά να πάρει πλήρη το μισθό του. Και να μην τον εγκαταλείψει ποτέ τον κήπο αυτόν. Και έτσι θέλω και για μένα και για όλους μας, αδερφοί. Να μην μας εγκαταλείψει ποτέ. Και τώρα στα παιδάκια τα βλέπω και λέω, κήπος ποτιζόμενος, έτσι. Ναι, ναι, μου λένε. Και το έχει γράψει ο Θεός στην καρδιά τους. Αλλά πρώτα το έγραψε στη δική μου την καρδιά. Λέω, Κύριε, θέλω να είμαι κήπος ποτιζόμενος. Σ' όλη μου τη ζωή μέχρι να έρθεις να μας παραλάβεις. Αμήν, αδερφοί. Κήπος ποτιζόμενος. Ευχαριστούμε.